Διαβάσουμε από τη σελίδα 973, είναι από την επιστολή από το βιβλίο Πράξεις των Αποστόλων, κεφάλαιο Ιώτα Α και εδάφιον 19. Σελίς 973, Πράξεις των Αποστόλων, 11 κεφάλαιο και 19 εδάφιον. Ημέν λοιπόν διασκορπισθέντες εκ του διωγμού του γινωμένου δια των Στέφανων επέρασαν έως Φινίκης και Κύπρου και Αντιοχίας, εις μηδέναν κηρύττονται στο λόγον, μη μόνον εις Ιουδαίους. Ήσαν δε την έσεξ αυτών άνδρες Κύπριοι και Κυριναίοι, ήταν εις ελθόντες εις Αντιόχιαν, ελάλουν προς τους Ελληνιστάς ευαγγελιζόμενοι των Κύριων Ιησούν. Και ήτο χείρ Κυρίου μετ' αυτών και πολύ πλήθος πιστεύσαντες, επέστρεψαν εις τον Κύριον, οικούστη δε ο λόγος περί αυτών εις τα ότα της Εκκλησίας εν Ιερουσαλήμης και εξαπέστειλαν τον Βαρνάβα για να περάσει έως Αντιοχίας, ως της ελθών και ειδών την χάριν του Θεού εχάρη και παρεκκίνει πάντα να εμένωσει εν σταθερότητη καρδίας εις τον Κύριον, επειδή το ανήρ αγαθός και πλήρης Πνεύματος Αγίου και πίστεως. Και προσετέθη εις τον Κύριον πλήθος ικανών. Τότε εξήλθον εις Ταρσών, ο Βαρνάβας δια να αναζητήσει τον Σαύλον, και ευρών αυτόν έφερεν αυτόν εις Αντιόχιαν. Και συνελθόντες εις την εκκλησίαν εν ολόκληρον έτος, εδίδαξαν πλήθος ικανών και πρώτον εν Αντιοχία ονομάστησαν οι μαθητές χριστιανοί. Εν εκείνες δε τες ημέρες κατέβησαν από Ιεροσολύμων προφήτες εις Αντιόχιαν, σηκωθείς δε εις εξ αυτών ονόματι Άγαβος, εφανέρωσε δια του Πνεύματος ότι έμελε να γίνει μεγάλη πείνα καθ' όλην την οικουμένη, ήτης και έγινε επί Κλαβδίου Κέσαρος. Όθεν οι μαθητές απεφάσισαν έκαστος αυτών κατά την εαυτού κατάσταση να πέμψωση βοήθειαν προς τους αδελφούς τους κατοικούντας εν τη Ιουδαία, το οποίον και έκαμον αποστήλαντες αυτήν προς τους πρεσβυτέρους διαχειρός Βαρνάβα και Σαύλου. Κατ' εκείνον δε των καιρών επεχείρησε Ηρώδης ο βασιλεύς να κακοποιήσει την Άς από της εκκλησίας. Εφώνευσε δε διαμαχαίρας Ιάκωβον των αδελφών του Ιωάννου. Και ειδών ότι το αρεστώνει στους Ιουδαίους, προσέθεσε να συλλάβει και τον Πέτρον, ήσαν δε η μέρα του Αζίμων, τον οποίον και πιάσας, έβαλεν εις φυλακήν, παραδώσεις αυτών εις 4 στρατιωτών, για να φυλάτωσει αυτόν, θέλων μετά το Πάσχα να παραστήσει αυτόν εις τον λαόν. Ο μεν λοιπόν Πέτρος σε φυλάτητο εν τη φυλακή, εγίνε το δε υπό της Εκκλησίας ακατάπαυστος προσευχή προς τον Θεόν υπέρ αυτού. Ότε δε έμελεν ο Ηρώδης να παραστήσει αυτόν, τη νύχτα εκείνη ο Πέτρος εκοιμάτω μεταξύ 2 στρατιωτών, δεδεμένος με 2 αλύσεις και φύλακες έμπροσθεν τη θύρα σε φύλατον των θεσμοτήριων. Και ειδού άγγελος Κυρίου ήλθεν εξέφνης και φως έλαμψεν εν το εκείματι, χτυπήσας δε την πλευράν του Πέτρου, εξύπνησε αυτόν λέγον σηκώθη ταχαίως. Και έπεσον οι αλύσεις αυτού εκ των χειρών και είπε ο άγγελος προς αυτόν «Περιζώστητη και υπόδησον τα σανδάλια σου και καμενούτο». Και λέγει προς αυτόν «Φόρεσεν το ημάτιόν σου και ακολούθημη». Και εξελθόν οικολούθη αυτόν και δεν ήξευρεν ότι το γινόμενον δια του αγγέλου ή το αληθινόν, αλλά νόμιζεν ότι βλέπει όραμα. Αφού δε πέρασαν πρώτην και δευτέραν φρουράν, ήλθον εις την πύλην τη σιδηράν τη φέρουσα εις την πόλη ή τη αφεαυτή συνήχθη εις αυτούς, και εξελθόντες διεπέρασαν οδόν μίαν και ευθύς ο άγγελος ενεχώρησαν από αυτού. Και ο Πέτρος συνελθόν εις αυτόν είπε «Τώρα γνωρίζω αληθώς ότι ο Κύριος εξαπέστειλε τον άγγελον αυτού και με ελευθέρωσεν εκ της χειρός του Ηρώδου και όλης της ελπίδος του λαού των Ιουδαίων». Και αφού εσκέφθη ήλθεν εις την οικίαν Μαρίας της μητρός του Ιωάννου του επωνομαζομένου Μάρκου, όπου ήσαν ικανοί συνηθισμένοι και προσευχόμενοι. Ότε δε ο Πέτρος έκρουσε την θύραν του προαυλίου, προσήλθε θεράπαινα ονομαζομένη Ρόδη για να ακούσει. Και γνωρίσασα τη φωνή του Πέτρου από της χαράς, δεν ίνιξεν την πύλη, αλλά έτρεξε και απήγγειλεν ότι ο Πέτρος ίστατο έμπροσθεν της πύλης. Δε είπων προς αυτήν παραφρονείς. Εκείνη όμως διησχυρίζεται ότι ούτως έχει. Η δε έλεγον ο άγγελος αυτού είναι. Ο δε Πέτρος επέμενε κρούον και ανοίξαντες είδον αυτόν και εξεπλάγησαν.
και εσύ σας εις αυτούς την χείραν δια να σιωπήσωση, διηγήθη προς αυτούς πως ο Κύριος εξήγαγεν αυτόν εκ της φυλακής και είπεν απαγγείλατε ταύτα προς τον Ιάκωβον και τους αδερφούς και εξελθών υπήγαινε σ' άλλων τόπων. Αφού δε εξημέρωσεν ή το ταραχείου κολύγει μεταξύ των στρατιωτών, τι άρα έγινε ο Πέτρος? Ο δε Ηρώδης αφού εζήτησεν αυτόν και δεν έβρεν, ανακρίνος της φύλακας προσέταξε να θανατωθώσει και κατά βάσα από τους Ιουδαίας εις την Κεσάριαν διέτριβε εκεί. Ήτο δε ο Ηρώδης φόδρα οργισμένος κατά των Τηρίων και Σιδωνίων, ήρθον δε προς αυτόν ομοθυμαδών και πείσαντε στον βλαστόν των επί του κοιτώνος του βασιλέως, εζήτουν ειρήνην διότι ο τόπος αυτόν ετρέφεται υπό του βασιλικού. Και εν ημέρα ορισμένη, ενδυθείς ο Ηρώδης βασιλικήν στολήν και καθίσας επί των θρόνων, εδημιγόρη προς αυτούς. Ο δε λαός επεφώνει Θεού φωνή και ουχή ανθρώπου. Και παρευθείς επάταξεν αυτόν άγγελος Κυρίου, διότι δεν έδωκεν τη δόξα εις τον Θεόν, και γενόμενος σκολικόβρωτος εξεψύχησεν. Ο δε λόγος του Θεού ύφξανε και πληθύντο, ο δε Βαρνάβας και Σάβλος επέστρεψαν εξ Ιερουσαλήμ, αφού εξεπλήρωσαν τη διακονία αυτών και παραλαβώντες με θεαυτόν και τον Ιωάννην, τον επωνομαστέντα Μάρκον. Αμήν. Τα πρώτα χρόνια λοιπόν της Αγίας Εκκλησίας του Χριστού, της πρώτης Αποστολικής Εκκλησίας, όπου θαυμάσια, τεράστια και μεγαλεία έπρατε ο Θεός ανάμεσα στο λαό αυτό, αλλά και ο λαός αυτός εξεζήτησε με όλη του την καρδιά τον Θεό δια του Ιησού Χριστού, αποδεχθείς πλήρως το Λόγο του Χριστού, το Ευαγγέλιο του Χριστού, που είναι και θα συνεχίζει πάντοτε να είναι η δύναμη του Θεού που σώζει πάντα στους πιστεύοντας. Όμως ο διωγμός ήρθε, ο Στέφανος εθανατώθη και μόνο οι Απόστολοι έμειναν στην Ιερουσαλήμ, άπαντες διεσκορπίστησαν οι χριστιανοί σε όλη την οικουμένη, και αυτό το οποίο έκανε ο Θεός, ενώ είχε ανάψει τη φωτιά εκεί στα Ιεροσόλυμα και στην Ιουδαία του Πνεύματος του Αγίου, τότε επέτρεψε στο διάβολο να τη χτυπήσει και να σβήσει, αλλά δεν έσβησε, πετάχτηκαν σε όλη την οικουμένη κάρβουνα και σπίθες και έπιασε φωτιά όλη η οικουμένη. Και έτσι εργάζεται ο Θεός. Κοροϊδεύει το έργο του διαβόλου. Όταν όμως βρίσκει έδαφος μέσα στο λαό πίστης, υπακοής, αγιασμού, καθαρότητος και ιδιαίτερος ταπείνωσης. Δηλαδή αν πράττει τη δικαιοσύνη του Θεού. Διασκορπίστησαν λοιπόν πολλοί και πέρασαν και από την Αντιόχεια, οι οποίοι μιλούσαν μόνο στους Ιουδαίους, αλλά κάποιοι άγνωστοι ελληνιστές, λέει ο Λόγος του Θεού, ανώνυμοι, απλοί χριστιανοί, κήρυξαν το Λόγο όχι μόνο στους Ιουδαίους, αλλά και στους ελληνιστές. Κύπριοι και Λίβιοι. Και βρήκαν χάρη από το Θεό. Και ο Κύριος έσωζε. Γιατί στο κήρυγμα, αν δεν υπάρξει χάρη του Θεού, αποτελέσματα δεν υπάρχουν. Δεν είναι ρητορία, ούτε διάλεξης. Στην Εκκλησία του Χριστού δεν γίνονται διαλέξεις. Δεν είναι για διαλέξεις, είναι για τη διδαχή των Αποστόλων. Για την κλάση του άρτου. Για την κοινωνία μεταλλήλων και τις προσευχές. Ό,τι προστίθεται ή αφαιρείται από αυτό αλλοιώνει τη δόξα του Θεού. Αλλά και στη ζωή μας και στην οικογένειά μας και στην εκκλησία μας. Γι' αυτό θα μείνουμε, αδερφοί. Πάρουμε απόφαση σήμερα να μείνουμε στερεοί, αμετακίνητοι, περισσεύονται στο έργο του Θεού, γνωρίζοντας ότι ο κόπος μας δεν είναι μάταιος. Αμήν. Θα μείνουμε, Κύριε μου. Βόηθησέ μας να μείνουμε. Και έτσι λοιπόν αυτοί οι άγνωστοι κήρυξαν το Ευαγγέλιο και ο Θεός έσωσε. Το μάθαν στα Ιεροσόλυμα, έστειλαν τον Βαρνάβα, ο οποίος ήταν σοφός άνθρωπος και παρακινούσε όλους αυτούς που σώζονταν να μένουν με σταθερή καρδιά στο Χριστό. Και έτσι δημιουργήθηκε η Εκκλησία της Αντιοχίας που έμελε να παίξει σημαντικότερο ρόλο μέσα στη χριστιανική ιστορία.
της πρώτης Αποστολικής Εκκλησίας αλλά και της Αρχαίας Εκκλησίας. Από κάποιους ανώνυμους αλλά με παρησία κήρυκες που η ζωή τους ήταν στον αγιασμό, μελετούσαν το Λόγο του Θεού, έμεναν στο Λόγο του Θεού και προέκοπτον η σοφία, σύνεση και σε καρποφορία. Όμως οι καιροί ήταν και τότε κακοί. Ο διάβολος θέλει να σταματήσει το έργο του Θεού, αλλά όταν πάρει φωτιά το έργο του Θεού, κανείς δεν μπορεί να το σβήσει. Γι' αυτό φέρνει πείνα. Είναι ένα από τα συνηθισμένα κόλπα του. Να φέρει πείνα για να αποκαρδιωθούν και να αποκάμουν οι χριστιανοί, ιδιαίτερα στα Ιεροσόλυμα που ήταν και η καρδιά της Εκκλησίας τότε, γιατί εκεί υπήρχαν, ήσαν οι Απόστολοι, να αγωνίζονται για να βρουν να φάνε, ώστε να αποκάμουν από το έργο του Θεού. Ο Κύριος όμως έχει πάντοτε τη λύση σε αυτούς που εργάζονται το έργο του. Και η λύση ήταν η δημιουργία της Εκκλησίας της Αντιόχειας, που όταν κατέβηκε ένας προφήτης ο Άγαβος, δια Πνεύματος Αγίου αποκάλυψε ότι σε όλη την οικουμένη θα έρθει πείνα. Η πείνα δεν θα ήταν αβάσταχτη στα Ιεροσόλυμα μετά το διωγμό. Γι' αυτό και οι αδελφοί της Αντιόχειας έκαστος κάτε την εαυτούν κατάσταση, έπεψαν βοήθεια στους αδελφούς ώστε να μην αποκάμουνε, αλλά όπως είναι γεγραμμένο, ο Θεός φροντίζει τον δίκαιο. Δεν είδα τον δίκαιο εγκαταλελειμμένο και τα παιδιά του να ζητούν άρτο. Το δίκαιο όμως, γιατί στους καιρούς τους κακούς ο δίκαιος θα ζήσει εκ της πίστεως αυτού. Και πράγματι απέστειλαν τη βοήθεια με τον Βαρνάβα και τον Σάβλο, τον Παύλο. Αλλά εκεί τα πράγματα ήταν ακόμη χειρότερα. Ακόμα χειρότερα ανθρωπίνως, ακόμη πιο ένδοξα σύμφωνα με το σχέδιο του Θεού. Βασιλιάς και άρχοντας ο Ηρώδης, ο γιος αυτού που προσπάθησε να θανατώσει τον Χριστό στη γέννησή του, και πατέρας του Ηρώδη του Αγρίπας, τον οποίον κήρυξε ο Απόστολος Παύλος αργότερα. Μια οικογένεια σκεύη του διαβόλου που αγωνίζονταν με μεγάλη όμως αποτυχία να σταματήσουν το έργο του Θεού. Με σοφία, με σύνεση, με εξουσία που τους έδινε ο διάβολος, γιατί είναι κοσμοκράτορας του σκότους. Είναι τα πνεύματα, τα ενσυπουρανείς που έχουν εξουσία. Και έτσι λοιπόν, ενώ φύλατε τον νόμο μιμούμενος τους Ιουδαίους, ήτανε δηλαδή Ιουδαίος κατά τα λόγια του, αλλά συναγωγή του Σατανά κατά τα έργα του. Που επρόκειτο, αυτός ήταν ο σκοπός της ζωής του, αυτή ήταν η οδηγία του Κυρίου του, να γκρεμίσει το έργο του Θεού. Γι' αυτό συνέλαβε τον Ιάκωβο, τον εθανάτωσε και στη συνέχεια, για να ευαρεστήσει ακόμη πιο πολύ τους Ιουδαίους, οι οποίοι αγωνίζονταν με όλη τους την ψυχή να γκρεμίσουν το έργο του Θεού, την πίστη του Χριστού, συνέλαβε και τον Απόστολο Πέτρο, και επειδή ήταν ημέρες εορτής, τον έβαλε στη φυλακή για να τον θανατώσει πιο εύκαιρες ημέρες και να λάβει δόξα από τους Ιουδαίους. Επειδή όμως είχε ακούσει ότι πολλάκις ο Κύριος είχε ελευθερώσει τους Αποστόλους και τον Πέτρο και τον Ιάκωβο και τον Ιωάννη από τις φυλακές, αποφάσισε να κάνει κάτι πάρα πολύ σοβαρό. Τον έδεσε μέσα στο κελί του και έβαλε δίπλα του και κοιμόταν μαζί του δύο στρατιώτες, αλλά και έξω πολλές φρουρές. Άρα αδύνατον να ελευθερωθεί ο Απόστολος Πέτρος. Αλλά όσο πιο πολύ ορίεται ο διάβολος, δόξα στο Θεό, τόσο πιο πολύ δοξάζεται ο Θεός. Γι' αυτό ας μη φοβόμαστε, αλλά σε ενισχυόμεθα εργαζόμενοι τι? Τη δικαιοσύνη του Θεού. Αποβάλλονται στα βδελίγματα από τη ζωή μας,
όλα όσα λυπούν το Πνεύμα το Άγιο από τη ζωή μας, μελετώντας το Λόγο του Θεού και μένοντας το Λόγο του Θεού, για να αποδεικνύεται ενώπιον όλων των δυνάμεων η προκοπή μας πλήρης και φανερή. Μπροστά σε αυτή την τρομακτική κατάσταση που εξήγηρε ο διάβολος κατά της Εκκλησίας, πρόκειται σε λίγο να φανερωθεί η δόξα του Θεού και η προκοπή της Εκκλησίας. Απίστευτο. Τι μπορεί να κάνει ο Θεός τώρα στον Πέτρο μέσα στη φυλακή, δεμένο και δύο στρατιώτες δίπλα του, φύλακες και πολύ φρουροί έξω από τις φυλακές? Τι είναι αδύνατον στο Θεό? Έναν άγγελο θα στείλει από τους μυριάδες αγγέλους που έχει. Έναν άγγελο με εντολή, πήγαινε να ελευθερώσεις το δούλο μου. Αλληλούια. Για σήμερα, αδερφοί, θέλω να δώσει ο Κύριος μας αυτή την εντολή. Αμήν. Πήγαινε, Κύριε, πες, Κύριε, πήγαινε να ελευθερώσεις τα παιδιά μου. Πήγαινε να ελευθερώσεις τους δικαίους αιχμαλωτιστέντες. Στείλε, Χριστέ μου, το λόγο σου. Πες λόγο σήμερα. Πες λόγο να ελευθερωθούμε όλοι. Αλλά να ελευθερωθεί και η πατρίδα μας η Ελλάδα. Να δεχτεί το Χριστό να τους ελευθερώσει από τα δεσμά του διαβόλου, που είναι δεμένοι. Έχουν ζήλο Θεού, αλλά δεν έχουν επίγνωση Θεού. Πατριώτες μας έχουν ζήλο Θεού, αλλά χωρίς επίγνωση. Πες λόγο, Χριστέ μου, σε παρακαλώ. Αμήν, αδερφοί. Πες λόγο, Χριστέ μου. Στείλε άγγελο να ελευθερώσει τους πάντες. Έλα, Χριστέ μου, να ελευθερώσει το λόγο σου, τις δυνάμεις του Πνεύματός σου του Αγίου. Δοξά σου, Κύριέ μου. Γι' αυτό και εμείς, αδερφοί, θα αλλάξουμε ζωή. Γιατί θέλουμε να δούμε την κρατεά χείρα του Κυρίου, τον εξυπλωμένο βραχίωνα του Χριστού. Θέλουμε να δούμε τη δόξα του Θεού. Γιατί όπου περισσεύει η αμαρτία και η επιβουλή του διαβόλου, εκεί υπέρ περισσεύει η χάρις και η δόξα του Θεού. Και έρχεται ένας άγγελος μέσα στη φυλακή, σκουντάει τον Πέτρο που κοιμότανε, ξύπνα του λέει, και αφού τον εξύπνησε του λέει σήκω γρήγορα, και όταν σηκώθηκε πέσανε οι αλυσίδες από τα χέρια του. Τι κάνεις, Κυρία μου? Και είπε ο άγγελος προς αυτόν δίπλα του, οι στρατιώτες κοιμόντουσαν δίπλα, οι άλλοι από ξέρω δεν καταλαβαίναν τίποτα. Τους επάταξε με αορασία, με κόφωση, ούτε βλέπαν, ούτε ακούγαν, ούτε ξυπνάγανε. Αλληλούια, δόξα στο Θεό. Τέλεια ελευθερία. Σήκω, του λέει, ντύσου. Σηκώθηκε ο Παύλος και ντύθηκε. Φόρεσε τα παπούτσια σου, τα σανδάλια σου, τα φόρεσε. Φόρεσε το ημάτιό σου, το παλτό σου, το αφόρεσε. Ακολούθησε με τώρα. Πέτρος δεν καταλάβαινε τι συνέβαινε, λέει όραμα βλέπω. Αλλά δεν έβλεπε όραμα, το ζούσε, αδερφοί. Κύριε, κάνε να ζήσουμε τέτοια πράγματα. Είναι χοντρό αυτό που λέω, μην το λάβεις υπόψη σου. Όχι οι φυλακές και τέτοια, τη δόξα σου μόνο, Χριστέ μου. Ό,τι θέλεις εσύ όμως, γεννηθήτω το θέλημά σου, Κυρία μου. Αμήν, αδερφοί, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Και αφού περάσανε πρώτη και δευτέρα φρουρά στρατιωτών, φτάσανε στη σιδερένια πύλη και μόλις πλησίασαν, έχετε δει στα σούπερ μάρκετ, μόλις πλησίασαν, τάκ, ανοίγει μόνη της πόρτα. Έτσι άνοιξε και αυτή. Μόλις πλησίασαν, την άνοιξε ο Κύριος διάπλατα. Ούτε κλειδαριές, ούτε αμπάρες, ούτε αλυσίδες. Και αφού περπατήσανε ένα δρόμο μακριά, ο άγγελος εξαφανίστηκε, ο Πέτρος ήρθε στα συγκαλά του, γιατί και αυτόν τον είχε ο άγγελος. Του είχε αφαιρέσει την επίγνωση και βρέθηκε ελεύθερος στον δρόμο. Και λέει, αληθώς ο άγγελος με ελευθέρωσε. Δόξα τω Θεώ. Και πού πήγε στα αδέρφια του? Πού, τι έκαναν? Προσευχόντουσαν. Γιατί η δύναμη της προσευχής της Εκκλησίας είναι πιο δυνατή από τις επιβουλές του Ηρώδη και του Αδιαβόλου. Πότε όμως? Όχι πάντοτε. Όταν η Εκκλησία μελετάει το Λόγο του Θεού, μένει στο Λόγο του Θεού,
προσέχει τον εαυτό της, ιδιαιτέρως τη διδασκαλία, ώστε ο Θεός να την ευλογεί, να δοξάζεται, να σώζει και να προσθέτει κάθε μέρα τους σωζωμένους στην Εκκλησία. Πήγε εκεί που προσεύχονταν, χτύπησε την πόρτα, πήγε μια δούλη η Ρόδη. «Ποιος είναι?» «Ο Πέτρος είμαι». Φωνάζει από τη χαρά της, «Ο Πέτρος είναι απ' έξω». Είχανε προσευχή, αλλά πίστη δεν είχανε τόση, ώστε να πιστέψουν ότι ο Κύριος μπορεί να ελευθερώσει τον Πέτρο. Είναι άνθρωποι, αδερφοί. Ο Θεός είναι αληθινός. Ο Θεός είναι ένδοξος. Οι άνθρωποι είμαστε άνθρωποι. Τυποτένιοι, άθλοι, άχρηστοι. Μόνο ένα πράγμα μπορούμε να κάνουμε. Να υπακούμε στο Λόγο του Θεού. Για να δοξάζεται ο Χριστός. Να ταπεινώνουμε τον εαυτό μας για να υψώνεται ο Χριστός. Να μικραίνουμε εμείς για να μεγαλώνει ο Χριστός. Αλληλούια. Επέμενε όμως η ρώτη. Τον άκουσα, ο Πέτρος ήτανε. Δεν χωράγε καρδιά τους, δεν πιστεύαν. Εμείς πιστεύουμε. Βόηθα μας την απιστία μας, Κυρία μου. Βόηθα μας την απιστία μας να πιστέψουμε. Να δούμε τα θαυμάσια σου, τα τεράστια σου. Να ελευθερώνεις εχμαλωτισμένους. Να σώζεις τις οικογένειές μας, τη συγγένειά μας. Να δοξάζεται ο Χριστός. Αδελφοί, να σας πω κάτι, δεν θέλουμε τίποτα άλλο. Τι άλλο να θέλουμε? Μόνο να δοξάζεται ο Χριστός στη ζωή μας. Και αυτό θα γίνεται με μία προϋπόθεση. Ζητείτε πρώτον τη Βασιλεία του Θεού και τη δικαιοσύνη αυτού. Αυτό λοιπόν θα πάρουμε απόφαση σήμερα. Αμήν, αδερφοί. Τη δικαιοσύνη του Θεού. Στερεία, μετακίνητη. Περισσεύονται στο έργο του Θεού. Πήγαν, άνοιξαν, εκεί ο Πέτρος μπροστά τους. Καταλαβαίνετε, δοξολογία, ευλογία, χαρά. Ο Πέτρος τους είπε σωπάστε, τους εξήγησε τι έγινε και έφυγε. Δεν μας λέει που πήγε, αλλά σίγουρα πήγε και περπάτησε την οδόν που ο Θεός είχε ετοιμάσει για αυτούς. Ο Πέτρος το δρόμο του, ο Παύλος το δικό του δρόμο, ο Βαρνάβας το δικό του δρόμο, η Εκκλησία όλη το δικό της δρόμο και εμείς το δικό μας δρόμο. Αλλά όλων αυτών ο δρόμος είναι αυτός που ο Χριστός έχει ετοιμάσει. Ο Ηρώδης ξύπνησε το πρωί, ψάχνει να βρει τον Πέτρο, φωνάζει, ρωτάει τους στρατιώτες, τα είχαν χαμένα. Τι φταίγαν οι καημένοι, τους σκότωσε όλους. Μετά πήγε στην Κεσάρια, ένδοξος βασιλιάς. Πηγαίνανε και τον παρακαλάγαν όλοι, και αυτοί που τους ταπείνωνε, γιατί περιμένανε να φάνε από αυτούς. Σήμερα εμείς περιμένουμε να φάμε από τον Χριστό, αδερφοί. Σήμερα περιμένουμε τη ζωή μας να την έχει στα χέρια του ο Χριστός. Δεν περιμένουμε ούτε από τον Ηρώδη Μηγέννητο, αλλά από κανέναν άνθρωπο. Η ελπίδα μας, η πεποίθησή μας, η προσευχή μας είναι στον Πατέρα τον Ουράνιο, εν το ονόματι του Ιησού Χριστού δια Πνεύματος Αγίου. Όχι σαν τους ανθρώπους τους Τηρίους και τους Ιδονίους, που ήλπιζαν όπως και οι Ιουδαίοι. Α, όλη η ελπίδα τους ήτανε ο Ηρώδης. Τι ανόητοι άνθρωποι. Ελπίζανε στον Ηρώδη. Τι ευλογημένοι. Ελπίζουμε στον Χριστό, ο οποίος είναι ανάμεσά μας. Και πάσος ελπίζων εις αυτόν είναι ευλογημένος και μοιάζει σαν το δέντρο το οποίο έχει φυτευθεί παρά τους ρίακας των υδάτων. Το φύλλο του θάλει και στην ανομβρία και στον καύσωνα. Ο καρπός του είναι πλήρης και στην ανομβρία και στον καύσωνα. Και ό,τι αν πράττει ο άνθρωπος που ελπίζει στον Κύριο, η οικογένεια που ελπίζει στον Κύριο, η εκκλησία που ελπίζει στον Κύριο, ό,τι και να πράττει θα ευωδώνεται. Ό,τι κάνει του βγαίνει, γιατί το βγάζει ο Χριστός μπροστά. Και έτσι μπορώ να καταλάβω πώς με βλέπει ο Θεός, πώς στέκομαι μπροστά στο Θεό, τι λέει ο Θεός για μένα και ιδιαιτέρως τι ετοιμάζεται ο Θεός να κάνει με μένα και σε μένα. Η ελπίδα μας στο Χριστό.
Βοήθησέ μας, Κύριε. Η ελπίδα μας να είναι στο Χριστό και μόνο στο Χριστό. Και φόρεσε τη βασιλική του στολή, υπερερώμενος, εδημιγόρη, και οι άνθρωποι κάτω φώναζαν «Φωνή Θεού και ουχή ανθρώπου, πιανού του Ηρώδη». Και δεύτερη εντολή έδωσε ο Κύριος σε έναν άγγελό του. Πρώτη ήταν πήγαινε ελευθερώσεις τον Πέτρο και πήγε. Η δεύτερη εντολή πήγαινε να πατάξεις τον Ηρώδη και πήγε. Όπως έδωσε εντολή πήγαινε να πατάξεις τα στρατεύματα των Αιθιώπων, τόσα πολλά που είναι, που έχουν σίγουρη τη νίκη και την καταστροφή του Ασά και του Ιούδα. Πήγαινε να πατάξεις τον Ηρώδη που τόσο εξουσία και δύναμη έχει και είναι σίγουρο ότι θα καταστρέψει την εκκλησία. Και μέσα σε λίγα λεπτά έπεσε σκολικόβρωτος. Τρομοκρατημένοι όλοι, ευλογημένη η εκκλησία του Χριστού, ώστε ο λόγος του Θεού αύξανε και επληθύνετο παρόλο στις προσπάθειες του Ηρώδη και του διαβόλου. Και προφητικό μήνυμα, αδερφοί, ο λόγος του Θεού θα αυξάνει και θα πληθύνεται στη ζωή σου, στην οικογένειά σου, στην εκκλησία μας, αν μελετάς το λόγο του Θεού, μένεις το λόγο του Θεού, προσέχεις τον εαυτό σου, ιδιαίτερα τη διδασκαλία, ώστε ο Κύριος να σε χρησιμοποιεί πάντοτε για τη δόξα Του και να μεγαλύνεται στη ζωή σου. Αμήν.